Αντώνη Καρακούση, διευθυντής του Βήματος. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθέτες μας. Είμαστε λοιπόν μία μέρα μετά τις εκλογές, Αντώνη Καρακούση. Το ερώτημα είναι, το διακύβημα πλέον για την κυβέρνηση ποιο είναι και πώς θα προχωρήσει από εδώ και έπειτα, δεδομένου ότι πλέον οι βουλευτικές εκλογές είναι μπροστά μας σχεδόν μετά από ένα μήνα. Το είδαμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι σε δεινή θέση. Ήδη αναγκάστηκε χθες να προκηρύξει, να ανακοινώσει ότι μετά το τέλος του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών θα προκηρύξει εθνικές εκλογές, θα διαλύσει τη Βουλή, δηλαδή θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και επανέλαβε το ίδιο και το αυτό δίλημα. Το δίλημα δηλαδή το οποίο έθεσε τον ελληνικό λαό για τις ευρωεκλογές, το επαναφέρει και στην εθνική κάλπη. Και αυτό νομίζω είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, λάθος επιλογή, γιατί είναι ένα δίλημα που ιτήθηκε, ένα δίλημα που δεν έγινε ουσιαστικά αποδεκτό από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός δείχνει να έλκεται περισσότερο από το άλλο σχέδιο. Αυτό έδειξε ψήφος. Το να επιμένει κανείς λοιπόν στο σχήμα που είχε παρουσιάσει και για το οποίο ιτήθηκε, νομίζω είναι λάθος μεγάλο και θα φανεί στην κάλπη μετά από ένα μήνα. Τι πρέπει να περιμένουμε σε ό,τι αφορά όμως το κλίμα που θα επικρατήσει, διότι στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Τσίπρας έκανε σαφές πως εμείς είμαστε με τους πολλούς, οι άλλοι είναι με τους λίγους. Οι πολλοί είναι απέναντι όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή αυτό το σχήμα που περιγράφει επί της ουσίας δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε. Επέλεξε, όπως είπαμε, ένα σχέδιο πολιτικής το οποίο δεν υιοθετήθηκε από τον ελληνικό λαό. Το να επιμένει και να μιλάει ότι αυτός απευθύνει στους πολλούς και οι πολλοί να του στρέφουν την πλάτη, νομίζω είναι ανορθολογικό, το λιγότερο μπορεί να πει κανείς. Αλλαγμένη όμως και η ρητορική του σήμερα. Okay, αλλά επιμένει στην ίδια μέθοδο. Μιλάει για σκοτεινιά, μιλάει για να μην γυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν ξέρω για ποιο παρελθόν μιλάει. Υποθέτω όμως ότι δεν έχει μετρήσει σωστά το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αίσθηση που εγώ αποκομίζω. Και οι προγνώσεις των διαφόρων, αν συνεχίσει να κινείται με αυτή την λογική και με αυτή τη γραμμή, δεν θα είναι και καλύτερες για το κυβερνό κόμμα. Δηλαδή η ήττα στις εθνικές εκλογές μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ ισχυρότερη. Και μετά να ενεργοποιηθούν άλλες διαδικασίες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως? Δηλαδή οδεύει, να το πω έτσι, προς καταποντισμό. Οι προγνώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λένε ότι με Νέα Δημοκρατία κινείται με τη φόρα της εξουσίας που της δίνει το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Όλοι λοιπόν οι ερευνητές φαντάζονται και υποθέτουν ότι τα ποσοστά που έπιασε την περασμένη Κυριακή μετά από ένα μήνα θα είναι ισχυρότερα και μεγαλύτερα, γιατί θα κινητοποιεί τους ανθρώπους που τέλος πάντων θεωρούν ότι θα είναι η επόμενη εξουσία. Και αντίθετα, το σημερινό κυβερνών κόμμα, το ηττημένο κυβερνών κόμμα, θα οδεύει καθοδικά. Μάλιστα. Και εκεί τα πράγματα, να μην πω εγώ, γιατί δεν κάνει. Είναι νωρίς ακόμη για προγνώσεις. Τα δούμε. Εδώ είμαστε. Θα τα συζητάμε. Okay. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε τώρα.